μόνοι, γιατί τώρα από την περιγραφή και δύο μήνυμα του παρτίζει ότι μπορεί να επαναλαμβάνεται και εδώ, είναι μια αιμονή σχεδόν κινηματογραφική στις λεπτομέρειες. Δηλαδή στις λεπτομέρειες των χώρων. Ας πούμε, θυμάμαι από την μπλε ώρα μια κατάδυση στο υπόγειο που υπήρχε ένα σημάδι το οποίο μετά όταν ξανακατέβηκαν δεν υπήρχε το οποίο δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά πάντως δεν υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα. Ένα σχεδόν χιτσκοκικό γκάγκ ήταν, ας πούμε. Έχω διαβάσει ότι έχει κάνει σινεμά, έχει σπουδάσει σινεμά. Έχω σπουδάσει, αλλά ναι, μια εισαγωγή είχα κάνει στο κινηματογράφο να μεταφυγεί ακόμα. Αυτό ήθελα, δηλαδή πόσο, γιατί λες ότι το συλλαμβάνεις όλο το πράγμα της αρχής, πόσο πολύ το συλλαμβάνεται σαν εικόνα, δηλαδή σαν μια ταινία, ας πούμε, που θα μπορούσα να κατάλαβες τι εννοώ. Ναι, συχνά με ρωτάνε, ας πούμε, ποιες είναι οι επιρροές μου και όταν το ψάχνω βρίσκω ότι είμαι πιο πολύ επηρεασμένος στο κινηματογράφο παρά από την ίδια λογοτεχνία, πέρα από την αληθινή ζωή που μας επηρεάζει όλους. Στέκουμε πάρα πολλές λεπτομέρειες για έναν λόγο. Είναι ένα κομμάτι της τεχνικής μου. Δηλαδή, πιστεύω ότι μία λέξη, αν τη χρησιμοποιήσει την κατάλληλη στιγμή, μπορεί να δώσει αναγνώστη πολύ περισσότερο από μία λεπτομερέστατη περιγραφή. Δηλαδή, μπορεί γράφοντας, πώς να το δώσω τώρα παράδειγμα, γράφοντας σουρούπονε, αμέσως δημιουργήσει μια ολόκληρη εικόνα στο μυαλό του αναγνώστη. Αν μπει σε μια περιγραφή, θα το κουράσει και το χάσει. Γι' αυτό επιμένω στις λεπτομέρειες. Είναι καθαρά θέμα τεχνικής συγγραφικής. Και είναι και αυτό το κινηματογραφικό. Δηλαδή, όπως όταν κάποιος βλέπει μια ταινία, το μάτι του μπορεί να εστιάσει σε μια μικρή λεπτομέρεια. Είναι κάτι τέτοιο που πιστεύω και στα βιβλία μου. Όταν άρχισα να γράφω, δεν το είχα συνειδητοποιήσει, αλλά είναι κάτι που το ανακάλυψα συνέχεια. Ότι έτσι μου λειτουργεί καλύτερα, έτσι δίνω πιο εύκολα στον αναγνώστη αυτό που θέλω εγώ να του δώσω. Και γίνεται σαν τρισδιάστατο, λοιπόν. Δηλαδή, για μένα στο μυαλό μου αυτό υπάρχει. Ότι αυτός ο χώρος. Με αυτόν, γιατί είναι ένας πραγματικός χώρος πλέον. Δεν είναι κάτι. Μια ιστορία που σου λέει κάποιος. Δηλαδή, πιστεύω, προσπαθώ γράφοντας τα βιβλία μου κάπου να νιώθει ότι ο αναγνώστης είναι μέσο, ότι από κάπου τα παρατηρεί όλα αυτά. Όπως ενδεχομένως τα παρατηρεί και μια κάμερα κινηματογραφική. Άλλωστε,